Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες. Η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιόνη Αδαμίδου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή του Πορευθέντες και σήμερα κοντά σας, Δευτέρα, όπως κάθε εβδομάδα, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Μία εκπομπή που την συμπαρουσιάζουμε μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου. Ερμιόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα συνεχίσουμε, Ερμιόνη και φίλοι ακροατές, με αυτό το όμορφο ταξίδι που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, στη γειτονική χώρα μας, στην Τουρκία, όπου εδώ και δύο εβδομάδες, και με αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα, ψηλαφούμε, Ερμιόνη, τον πολιτισμό, την ιστορία, την θρησκεία και όλα αυτά που κοσμούν όλες αυτές τις περιοχές που μελετούμε. Είχαμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές ότι στη σημερινή μας εκπομπή θα οδηγήσουμε τα βήματά μας στο ιστορικό νησί της Χάλκης. Και εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να μάθουμε την ιστορία αυτού του τόπου και στο τέλος θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προύσης, Ελπιδοφόρο, ο οποίος θα μας κάνει μία νοερά ξενάγηση σε όλα αυτά τα ιστορικά μέρη της περιοχής. Όμως, πώς τελικά μπορούμε να πάμε σε αυτά τα νησιά, σε αυτά τα όμορφα νησιά? Στα Πριγκιπόνητσα. Αυτό ακριβώς. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και από το Βόσπορο, φεύγουν 14 πλοία κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, τα οποία φτάνουν στα Πριγκιπόνητσα. Έχει ώρες αναχώρησης, πιο πολύ σύχναστες ώρες είναι 9.30, 10, 11.30 τα πρωινά κυρίως. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, λέει, για να κλείσεις θέση πρέπει να έχεις τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρηση να είσαι στο σταθμό. Υπάρχει μεγάλη κίνηση λοιπόν. Φαντάζομαι, πάτερ, ότι όλοι πηγαίνουν να επισκεφθούν τα Πριγκιπόνησα. Είναι... Και ο τουρισμός. Έχει γίνει αξιοθέατο πλέον για την Κωνσταντινούπολη. Τα φέρι αναχωρούν από το λιμάνι Καμπατάς, που είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από την πλατεία Ταξίμ μπορείτε να πάρετε το τελεφερίκ ή από τον Μπλε Τζαμί και να κάνετε στάση στο Καμπατάς. Αν σταματήσετε σε όλα τα νησιά, το ταξίδι θα διαρκέσει 55 λεπτά. Η αξία του είναι 9 λίρες περίπου, 3 ευρώ ανά άτομο, δεν είναι μεγάλο, είναι μεγάλο το κόστος. Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο νησί αυτό, το όμορφο. Η Χάλκη είναι ένα νησί της γειτονικής χώρας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, η Προποντίδα. Ανήκει σε μία συστάδα νήσων γνωστές ως τα Πριγκιπόνησα και βρίσκεται μεταξύ των νήσων Αντιγόνης, της Πριγκίπους, του Μικρασιατικού Ακροτηρίου Μάλτεπε, Λόφος Θησαυρού,
του αρχαίου άκρου Βρίαντος σε μια όμορφη τοποθεσία. Η Χάλκη υπάγεται στον ομό Κωνσταντινουπόλεως και αποτελεί ιδιαίτερο θέρετρο αυτής. Έχει μέγιστο υψόμετρο τα 448 πόδια. Στην ανατολική άκρη του νησιού είναι η ναυτική σχολή της Τουρκίας και στη νότια πλευρά ο όρμος Τσαμ Λιεμάν. Μπορούμε κάτι άλλο να συναντήσουμε το οποίο μπορούμε να το αναφέρουμε στους φίλους ακροατές, Ερμιώνη? Επί της βόρειας ακτής της σε ύψομα βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο μοναστήρι του 10ου αιώνα, η Αγία Τριάδα, το οποίο στεγάζει και την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Και γνωστή σε όλους μας. Ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο, Ερμιώνη, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Χάλκη. Το χειμώνα, θα πρέπει να αναφέρουμε στους φίλους ακροατές, ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 3.000 άτομα, αλλά το καλοκαίρι ο συνολικός πληθυσμός του νησιού φτάνει και τα 10.000 άτομα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι ότι αποτελεί θέρετρο και γίνονται μικρές υπαίθριες συναυλίες, καθώς υπάρχει μια λέσχη κολύμβησης και γυμναστήρια δίπλα στη θάλασσα. Επίσης γίνεται η ετήσια παρέλαση για την τίμηση του πολέμου της ανεξαρτησίας της Τουρκίας. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα στοιχεία, τα οποία μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε και να τα δώσουμε στους φίλους ακροατές και να αποτελούν αυτά ως ένα είδος οδηγού. Έτσι, για τη Χάλκη. Και για όλες αυτές τις ομορφιές. Ας αναφέρουμε όμως κάποιες ιστορικές πληροφορίες. Ο μοναδικός οικισμός του νησιού είναι κτισμένος από την αρχαία εποχή στην ήρεμη βορειοανατολική παραλία, που είναι προστατευμένη από τους βορειοανατολικούς ανέμους. Βρισκόταν, Ερμιώνη, σε άμεση επικοινωνία τόσο με την πρίγκιπο όσο και με την απέναντι ακτή της Βυθινίας. Ο παλιός οικισμός εκτινόταν από το λιμάνι και τον παλαιό ναό του Αγίου Νικολάου και αναπτυσσόταν σε στενά καλντερίμια και στριφογυριστά αδιέξοδα δρομάκια, συχνά καμαροσκέπαστα. Η ναυτική πολιτεία έχει ως επίκεντρο την πλατεία της Γλύφας, όπου κεντρικό πηγάδι που έχει ανοιχθεί το 1768. Υπήρχαν επίσης άλλες 8 αστήρευτες πηγάδες. Το νερό, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ήταν πάντα λιγοστό στη Χάλκη και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τα σπίτια ήταν πάντα ξεκλείδωτα, οι κάτοικοι διπλοκλείδωναν τα πηγάδια και τις στέρνες για να ασφαλίσουν το πολύτιμο νερό. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά ακριβώς, όταν υπάρχουν αυτές κάτι... οι δυσκολίες. Στις αρχές του 20ου αιώνα η πόλη καταστράφηκε 2 φορές από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε. Τώρα, όσον αφορά τον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου. Ο ενοριακός ναός του Αγίου Νικολάου υπήρχε ακόμα από τη Βυζαντινή εποχή. Ήταν κτισμένος σε ερείπια αρχαίου ναού, ο οποίος ήταν πολύ πριν. Ξαναοικοδομήθηκε το 18ο αιώνα και το 1857 λαμπρότερος και εντυπωσιακότερος σε σχέδια του Χατζή Στεφανή Γαϊτανάκη. Σε αυτή τη μορφή υπάρχει και μέχρι σήμερα. Το 1907 κτίστηκε το κτίριο του κοινοτικού σχολείου στο νησί, με δαπάνη του μεγάλου ευεργέτη Κωνσταντίνου Ηλιάσκου, ο οποίος διατηρούσε επιβλητικό αρχοντικό στην παραλία με 22 δωμάτια, κτισμένο το 1860. 22 δωμάτια. Ακριβώς. Ο ίδιος χρηματοδότησε την επισκευή της στέγης και τον τρούλο του ναού. Ένα αξιοθέατο λοιπόν που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να επισκεφθεί και να θαυμάσει. Τώρα, από μόνο του είναι αξιοθέατο. Αυτό ακριβώς. Πολλά τώρα όμως από τα εντυπωσιακά θέρετρα των εύπορων Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα, Ερμιώνη. Και φίλοι ακροατές, και ορισμένα έχουν αναπαλαιωθεί. Βέβαια, έχουν περάσει στα χέρια των Τούρκων. Βέβαια. Αλλά βλέπουμε ότι εκτίμησαν κάποια πράγματα και τα έχουν δώσει μια όμορφη εικόνα. Τα τελευταία χρόνια αναπαλαιώνονται. Παλιότερα τα είχαν αφήσει, ήταν ερυπωμένο λίγο το νησί. Βοηθάει, βλέπεις, και ο τουρισμός. Βέβαια. Πέρα τώρα από την πόλη, φίλοι ακροατές, απλώνονταν το ύψωμα του Κουτρόλου και ο λόφος της Αγίας Τριάδος. Υπέραν της χώρας περιοχές του νησιού ανήκαν στα 3 μοναστήρια που υπήρχαν στη Χάλκη, της Παναγίας Καμαριώτισσας, της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Γεωργίου, που ήταν μετόχοι του Παναγίου Τάφου. Στο νησί υπήρχαν επίσης 2 σκήτες. Σώζεται αυτή μάλιστα του Αγίου Σπυρίδωνα και τα σκηνώματα 10 πατριαρχών. Τώρα, θέλω να μας δώσεις, Ερμιώνη, μια εικόνα σήμερα. Τι γίνεται σε αυτή την όμορφη περιοχή, τι υπάρχει? Σήμερα, φτάνοντας στη Χάλκη, η οποία αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Πριγκιπονήσων, βρίσκει 3.000 κατοίκους. Οι μόνιμοι κάτοικοι. Το καλοκαίρι γίνονται παραπάνω, όπως αναφέρατε και εσείς πριν. Οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού συντηρούν μια μικρή ενορία 310 κατοίκων. Όπως σε όλα τα γύρω Πριγκιπόνησα, έτσι και στη Χάλκη υπάρχει ένας αέρας επιστροφής Ελλήνων.
Αυτό το παρατηρούμε. Νιώθεις ένα δέος όταν θα πας, ναι, ο ελληνικός πολιτισμός που έφυγε. Το καλοκαίρι οι Έλληνες κάτοικοι πολλαπλασιάζονται και φτάνουν κάπου στους 1000. Οι εκκλησίες στο νησί είναι οι ακολούθησες, όπως είπατε, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, ο κημητήριος ναός της Αγίας Βαρβάρας. Στο νησί τώρα, μετά το κλείσιμο του Λυκειακού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής το 1973, δεν υπάρχει τώρα πια ελληνικό εκπαιδευτήριο Ερμείων, να σημειώσουμε. Εμείς θα πούμε κάποια στοιχεία για την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος της Χάλκης και θα ήθελα να σου δώσω το λόγο να μας αναφέρεις κάποια από αυτά τα στοιχεία. Προτού μας τα αναφέρει ο Σεβασμιότατος Προύσης. Στις αρχές του 9ου αιώνα αναφέρεται ότι η ύπαρξη μονής των δεσποτών στο νησί της Χάλκης, στην οποία είχε εκτοπιστεί ο Θεόδωρος του Δίτης. Η μονή αυτή θεωρείται πως ταυτίζεται με τη μετέπειτα μονή της Αγίας Τριάδος που είναι και σήμερα. Κάποιοι την αναφέρουν ως μονή του Εσόπτρου. Το 1844 στην ανακαίνιση της μονής βρέθηκαν πλήθος αρχαιοτήτων και ένα επιτύμβιο γλυπτό, το οποίο θεωρήθηκε ότι ανήκε σε αρχαίο ναό του Απόλλωνα. Μάλιστα. Το 860 η μονή λαϊλατήθηκε από τους Ρώς και ερυπώθηκε. Η παράδοση συνδέει την ανακαίνισή της με τον Πατριάρχη Φώτιο. Εξόριστη στη μονή παρέμεινε και η αυτοκράτηρα Θεοδοσία, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του Αρμένιου. Από το βυζαντινό παρελθόν της υπάρχει άλλη μια πληροφορία που φέρει τη βασίλισσα Εκατερίνη Κομνηνή να έχει μονάσει στη μονή της Αγίας Τριάδος το 1063. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα λοιπόν, ιστορικά και γνωστά πρόσωπα. Μπορείς να συνεχίσεις, παρακαλώ. Η σπουδαιότητα της μονής της Αγίας Τριάδος συνίσταται στην ίδρυση εδώ το 1844 της ονομαστής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τον Πατριάρχη Γερμανό τον Τέταρτο. Για 150 χρόνια η Θεολογική Σχολή υπήρξε το φυτώριο θεολόγων και ιεραρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς και πατριαρχών. Μπορούμε να πούμε. Η μονή λειτουργεί μέχρι και σήμερα, όχι όμως και η σχολή. Ωστόσο, θα μας αναφέρει ο Σεβασμιότατος αργότερα κάποιες. Έχει αναπτύξει κάποια θέματα μέσα στη σχολή για όταν θα δοθεί η άδεια. Μάλιστα. Επαναλειτουργίας. Καλό λοιπόν θα είναι προτού επικοινωνήσουμε και δώσουμε τη δυνατότητα με τον Άγιο Προύσης να μας αναφέρει κάποια στοιχεία, να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τον Μητροπολίτη Προύσης, Ελπιδοφόρο Λαμπρινιάδη, ο οποίος γεννήθηκε στη Βασιλεύουσα το 1967. Φίτησε στην αστική σχολή Μακροχωρίου Κωνσταντινούπολης και εν μέρη στη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Τελείωσε το πρώτο λύκειο Καλυθέας Αθηνών και μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εισήχθη στο τμήμα ποιμαντικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 1987-88. Τον Ιούλιο του 1991 πήρε το πτυχίο του με βαθμό άριστα και το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους έγινε δεκτός ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βόνης στη Γερμανία. Τον Οκτώβριο του 1993 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Να συνεχίσουμε. Τον Απρίλιο του 1994 χειροτονήθηκε σε διάκονο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και πήρε το όνομα Ελπιδοφόρος. Τον ίδιο μήνα διορίστηκε κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Από τον Αύγουστο του 1994 έως τον Μάρτιο του 1995 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 απεστάλλει με απόφαση της Συνόδου στη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στον Μπαλαμάν του Λιβάνου για περαιτέρω βελτίωση της γνώσης της αραβικής γλώσσας, όπου παρακολούθησε τα μαθήματα θεολογίας του καθηγητή Ρουμανίδη. Το Δεκέμβριο του 1995 διορίστηκε υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το Φεβρουάριο του 2005, οπότε και προήχθη σε αρχιγραμματέα της. Χειροτονήθηκε στις 20 Μαρτίου του 2005 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και έλαβε το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Παράλληλα, από το 1994 ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα ποιμαντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2001 υπέβαλε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η έναντι της Συνόδου της Χαλκιδόνας στάση του Σεβίρου Αντιοχίας». Το θερινό εξάμηνο του έτους 2004 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης στις ΗΠΑ το μάθημα «Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν τη Ορθόδοξη Εκκλησία». Από 25 Απριλίου του 2011 έχει αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκει συμβολική, διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις και οικουμενική κίνηση.
Το 2011 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Προύσης και από τον Αύγουστο του 2011 είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος της Χάλκης και υπεύθυνος για τη Θεολογική Σχολή και για την βιβλιοθήκη που υπάρχει εκεί. Αυτός θα είναι, φίλοι ακροατές και αγαπητοί Ερμιώνη, ο καλεσμένος μας σήμερα. Ο επισκέπτης μας. Είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει με το λόγο του κάποια στοιχεία τα οποία ίσως δεν τα έχουμε κατανοήσει εμείς από τη θέση μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επισκεφτεί την πόλη μας και πέρσι ήταν εδώ κοντά μας, στη Μητρόπολη μας, στις εκδηλώσεις του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου Καλυθέας και είχε πραγματοποιήσει και μία ομιλία με αυτό το θέμα της θεολογικής σχολής. Ακριβώς. Έχει μπει έτσι με λίγο νέες ιδέες στη θεολογική σχολή, γιατί είπε, από όσο γνωρίζω και διάβασα έτσι λίγο συνεντεύξεις του, δεν τον ενδιαφέρει πλέον να περιμένει πότε θα δοθεί η άδεια επαναλειτουργίας της σχολής. Θέλει να την αναπτύξει ώστε να είναι έτοιμη όταν θα δοθεί η άδεια. Κάτι που είχε αναπτύξει σε αυτή την ομιλία του ο Άγιος Προύσης ήταν ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ακριβώς. Και αυτός ο χρόνος πάντοτε δεν πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας πιέσεως, αλλά ως ένα στοιχείο οραματισμού, ελπίδος, όπως λέει και το ράδιο Ελπίδα, ελπίδας, και μιας χαράς που πρέπει να έχουμε όλοι στη ζωή μας και σε οτιδήποτε πράττουμε σε αυτή τη ζωή. Αγαπητοί ακροατές, Ερμιώνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε με την Ερμιώνη Αδαμίδου από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Χαίρετε και εγώ σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με εσάς αλλά και με τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριές σας. Σεβασμιότατε, είναι ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη μας η τιμή να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή του Πορευθέντες. Μια εκπομπή που φιλοξενείται στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως και έχει ως σκοπό να μας γνωρίσει με τους πολιτισμούς και να μας κάνει πιο ώριμους στη σκέψη και στην επικοινωνία με τους άλλους αδελφούς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα, Σεβασμιότατε, να μας πείτε κάποιες σκέψεις δικές σας. Παρατηρούμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται. Τι ρόλο καλείται να διαδραματίσει η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στον κόσμο αυτό που ταλανίζεται από τόσα διάφορα προβλήματα? Όλο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, με τους πολέμους, με τις μεταναστεύσεις, με τους πρόσφυγες, με την βία αυτή που επικρατεί γενικότερα γύρω μας, νομίζω είναι ένας πειρασμός, αλλά ξέρετε ότι η αρχική έννοια του πειρασμού είναι η δοκιμασία. Δηλαδή δοκιμάζεται η πίστη μας, δοκιμάζεται η συνέπειά μας σε αυτά που κηρύττουμε, σε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, σε αυτά που λέμε ότι πρεσβεύουμε και σαν κληρικοί και σαν πιστοί χριστιανοί και σαν Έλληνες, αν θέλετε, με τη συνέπεια που έχουμε στην παράδοσή μας ως ελληνικός πολιτισμός, με τη φιλοξενία μας, με τη φιλοσοφία μας, με την κοσμοθεωρία μας. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν τα λέμε και τα κηρύττουμε, τα διδάσκουμε, τα γράφουμε, είναι πολύ εύκολο να τα κάνουμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να δοκιμαστούν στην πράξη, αν όντως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, εκεί πραγματικά είναι ένας πειρασμός και βλέπετε ότι πολλοί εξημών και των κληρικών και των λαϊκών έχουμε διαφορετική στάση και διαφορετική αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Μάλιστα. Στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε, βρισκόμαστε στην τρίτη εκπομπή από τότε που ξεκίνησε το νέο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με την ευλογία του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας. Αναφερθήκαμε σε δύο εκπομπές στην όμορφη Κωνσταντινούπολη, στη Βασιλεύουσα, και αφήσαμε ως τρίτο προορισμό αυτής της πόλης το νησί της Χάλκης, έτσι όπως το γνωρίζετε εσείς και έτσι όπως το διακονείτε.
Το λόγο θα τον δώσω στην Ερμιόνη Αδαμίδου. Ναι, ναι. Ζούμε τη Χάλκη. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι Χαλκίτης, ούτε είμαι απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ούτε είχα κάποια άλλη σχέση κατοικίας με τη Χάλκη. Αλλά από τότε που η Αγία και η Ιεράσιδος με την εισήγηση και την πρόταση του Παναγιωτάτου με διόρισαν ηγούμενο στην θεολογική σχολή της Χάλκης, ζω εκεί εδώ και μία πενταετία και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής και ευλογημένος που μπορώ να ζω σε ένα τόσο όμορφο νησί και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό μοναστήρι όπως είναι η Αγία Τριάδα. Την καλησπέρα σεβασμιότατε και από μένα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά εσείς. Θα ήθελα να αναφερθούμε. Ζείτε 5 χρόνια στη Χάλκη. Ποια είναι για σας η εικόνα αυτού του όμορφου και γραφικού νησιού, να μας κάνετε μια περιγραφή? Όπως είναι γνωστό, η Χάλκη είναι η μία νήσος από τα 4 πριγκυπόνησα. Είναι η πρώτη, η Αντιγόνη, η Χάλκη και η Πρίγκιπος, η τελευταία, και τα είπαμε τη σειρά με την οποία τα συναντάμε καθώς ξεκινάμε με το πλοίο από την Κωνσταντινούπολη και θέλουμε να πάμε στα Πρίγκιπόνησα. Και τα 4 νησιά είναι πευκόφυτα, είναι καταπράσινα και κατάσπαρτα, εκτός από το πευκό δάσος το οποίο τα στολίζει, είναι και κατάσπαρτα με μοναστήρια, με ναούς, με κημητήρια, όλα σεβάσματα και μνημεία του γένους μας. Η Χάλκη έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στη μνήμη και στην συνείδηση όλης της ζωμιασύνης, γιατί έχει την περίφημη και την ξακουστή θεολογική σχολή, την οποία τη γνωρίζουμε και όλοι μας την αγαπάμε και την σεβόμαστε. Λοιπόν, αισθάνομαι ευτυχής ότι διακονώ ένα τόσο σημαντικό μνημείο, αλλά και σέβασμα, δεν είναι απλά ένα μνημείο. Έτσι. Είναι ένα προσκύνημα του γένους μας. Σεβασμιότατε, ας περάσουμε σε αυτή τη θεολογική σχολή της Χάλκης με μια δική σας νοερή ξενάγηση. Μια σχολή στην οποία, όπως μας έχετε πει, έχουν φοιτήσει πάρα πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες. Δώστε μια περιγραφή αυτής της πρώτης εικόνας που αντικρίζει κανείς επισκεπτόμενος στη σχολή. Τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το ιστορικό κτίριο? Αυτό που κάνει εντύπωση γενικά, η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς όταν αντικρίζει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, είναι ότι είναι ένα επιβλητικό κτίριο. Μόλις μπει κανείς στον κήπο, είναι ένας ειδηλιακός κήπος με πολύ ωραία έτσι, διαμορφωμένα παρτέρια, θεματικούς κήπους, φυτά και λουλούδια φυτεμένα με κάποια φροντίδα και μέρημνα. Λοιπόν, βλέποντας κανείς όλα αυτά, αναζητά τον ναό, δηλαδή το εκκλησιαστικό κομμάτι του χώρου. Ο ναός όμως είναι κάπως κρυμμένος. Είναι όπως είναι τα καθολικά στα μεγάλα μοναστήρια, είναι μέσα στο κέντρο. Δηλαδή πρέπει να περάσει κανείς μέσα από το κτίριο για να φτάσει στο ναό και να καταλάβει ότι βρίσκεται σε μοναστήρι. Το θέμα είναι ότι λησμονείται, είναι αλφαγιο, έτσι γενικώς λησμονείται, ότι μιλάμε καταρχήν για ένα μοναστήρι. Είναι η Μονή της Αγίας Τριάδος, η οποία ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα από τον σπουδαίο και μεγάλο πατριάρχη μας, τον πατέρα της Εκκλησίας, τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος ίδρυσε τη Μονή τον 9ο αιώνα και κυρίως ως μοναστήρι είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία, μέχρι το 1844, όπου ο σπουδαίος πατριάρχης, ο Γερμανός, ο Τέταρτος, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία μέσα σε αυτό το μοναστήρι να ιδρύσει τη θεολογική σχολή, η οποία λειτουργήσε βέβαια μέχρι το 1971, όπως γνωρίζετε. Επομένως, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι καταρχήν δυσυπόστατος. Είναι η Μονή, η οποία φιλοξενεί τη σχολή. Μάλιστα. Ας αναφερθούμε λίγο στις προσπάθειες που καταβάλει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της σχολής, αλλά και πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς τους Ορθόδοξους. Είναι πραγματικά ο Παναγιώτατος από την πρώτη στιγμή της εκλογής και της ενθρόνησής του, ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία έθεσε ως στόχους της Πατριαρχίας του, είναι η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ο ίδιος απόφυτος της σχολής έζησε μέσα στη σχολή 7 χρόνια
σαν μαθητής του Λυκειακού Τμήματος, του Γυμνασιακού όπως έλεγαν τότε, μετά της Θεολογικής Σχολής άλλα 3 χρόνια, έζησε και άλλα χρόνια ως επιμελητής και βοηθός του Διευθυντή της Θεολογικής Σχολής. Έχει δεθεί δηλαδή τα καλύτερα, τα πιο όμορφα χρόνια του ως νέος και μάλιστα ως νεόφυτος κληρικός, τα έζησε και τα συνέδεσε με τη Θεολογική Σχολή της Κάλπης. Και ξεκινώντας από αυτό ο Πατριάρχης, ασφαλώς όταν ανέλαβε τα ηνία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θεώρησε ως καθήκον του να αγωνιστεί για αυτό το θέμα. Δυστυχώς οι αρχές δεν ευνόησαν την πραγματοποίηση ακόμα αυτού του δίκαιου αιτήματός μας, αλλά εμείς εξακολουθούμε να το επιδιώκουμε, εξακολουθούμε να το ζητούμε, γιατί είναι δικαίωμά μας πρώτον, αλλά είναι και ανάγκη. Γιατί είναι ανάγκη να λειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης? Γιατί το Πατριαρχείο μας χρειάζεται να καταρτήσει στελέχη. Στελέχη τα οποία θα διαθέτουν όλα εκείνα τα εφόδια τα απαραίτητα για να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές και άλλες ανάγκες της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου. Και όπως ξέρετε, η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου δεν είναι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αυτό ούτε ακριβώς. Στα Πριγκυπώνησα και στη Χαλκιδόνα και στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Από την Αυστραλία, την Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, να πιάσετε για να φτάσετε μέχρι τη Δυτική Ευρώπη όλη, από την Σουηδία μέχρι την Ιταλία και από την Ισπανία και Πορτογαλία μέχρι την Αυστρία και Ουγγαρία και ασφαλώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Κεντρική και Νότια Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας αχανής χώρος δικαιοδοσίας με πολύ ζωτικές ανάγκες, ποιμαντικές ανάγκες, όχι θεωρητικές ανάγκες, που οι άνθρωποι εκεί θέλουν ιερείς και θεολόγους και αρχιερείς, οι οποίοι θα γνωρίζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα το εφαρμόζουν στις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου Κασταχού. Σήμερα με τα γεγονότα που ζούμε είναι λίγο παραπάνω αναγκαίο να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή? Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά σήμερα με τα γεγονότα που ζούμε χρειαζόμαστε κληρικούς οι οποίοι θα έχουν και ανοιχτούς ορίζοντες. Δηλαδή θα μπορούν, εσείς στη Θράκη βέβαια αυτό δεν είναι ξένο για εσάς, το έχετε στην καθημερινότητά σας και αυτό είναι μια ευλογία, σας ανοίγει τους ορίζοντες, βλέπετε πιο ευρύ πνεύμα τα πράγματα από ότι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε γεωγραφικές περιοχές που είναι πιο... δεν συνορεύουν με... Δεν έχουν ξένους, έτσι να το πω. Ναι. Ενώ εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους, κληρικούς και θεολόγους και στελέχη της Εκκλησίας, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις πολυπολιτισμικές. Θα μπορούν να διακονήσουν σε χώρους όπου η Ορθοδοξία είναι μειονότητα. Είναι μία από τις εκκλησιαστικές και θρησκευτικές παρουσίες μέσα στις πολλές ή και η μειονότητα. Επομένως, πρέπει να έχουν ένα πνεύμα συνεργασίας, θα πρέπει να έχουν ένα πνεύμα φιλικό προς όλους τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να διακινδυνεύουν, να καταντήσουν την Ορθοδοξία μας και την πίστη μας ως ένα γκέτο το οποίο δεν θα επικοινωνεί με κανέναν, θα είναι απομονωμένο από τους πάντες, θα δαιμονοποιεί τα πάντα και έτσι θα στερεί από την Ορθοδοξία τη δυνατότητα να δίδει τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Και αυτό σεβασμιότατε. Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας, ναι. Στην ουσία είναι που οδηγείς. Ναι, ναι. Βλέπετε ότι είμαι λίγο χυμαρόδης στο λόγο μου. Όχι, προς Θεού. Μου αρέσουν πολύ οι ερωτήσεις. Προς Θεού. Απλώς αυτό που λέτε, ομολογούμε κι εμείς ότι αυτό στην ουσία οδηγεί στην πλάνη τον άνθρωπο. Το να αποκόβεται από όλους τους άλλους και να μένει μόνο στην ουσία. Τώρα παρακολουθούμε... Όταν απομονωνόμαστε στην αλήθειά μας, αδικούμε την ίδια την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν είναι ουκαίους ηλίθνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων. Έτσι, πρέπει να βγάλουμε την αλήθεια προς τα έξω, να φτάσουμε στον άλλο άνθρωπο, όχι με την διάθεση να τον αλλάξουμε ντε και καλά, αλλά με τη ζωή μας και με το παράδειγμά μας να δώσουμε τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Και μετά ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Εάν ο σπόρος θα ευδοκιμήσει ή θα δώσει καρπό, αυτό είναι του Θεού η δουλειά. Παρατηρούμε όλα αυτά που γίνονται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, στην Θεολογική Σχολή, αυτή που βρίσκεστε και διακονείτε. Καμαρώνουμε την αδελφότητα που υπάρχουν οι πατέρες που βρίσκονται δίπλα σας και μαθαίνουν από εσάς πολύ χρήσιμα πράγματα.
πολλούς τους έχουμε γνωρίσει όταν έρχονται κοντά σας και μας επισκέπτονται και παρατηρούμε όλα αυτά που λέτε σεβασμιότατε με πάρα πολύ σεβασμό και εκτίμηση στο δικό σας πρόσωπο και από όσο γνωρίζω έχετε αποφασίσει να μην περιμένετε το πότε θα δοθεί άδεια για την επαναλειτουργία της σχολής, αλλά κάνετε ταυτόχρονα και ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξή της, έτσι ώστε όταν αυτό γίνει, με τη βοήθεια του Θεού, εσείς να είστε έτοιμοι. Μιλήστε μας γι' αυτό, αλλά και για τα μελλοντικά σας σχέδια, ναι, συν Θεό. Κοίτα, όταν, και πάλι επαναλαμβάνω, όταν διορίστηκα προπενταετίας, ήδη μετρούσαμε 40 χρόνια του κλεισίματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σήμερα μιλάμε για 45 χρόνια. Επομένως, δεν είχε η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την πολυτέλεια να περιμένει περισσότερα χρόνια. Με σταυρωμένα χέρια, κρατώντας ανενεργό το χώρο αυτό, πότε ο Θεός θα ποτίσει τις αρχές, τις εφημάς τεταγμένες αρχές, πότε θα τους φωτίσει να ανοίξουν τη σχολή. Έπρεπε να κάνουμε κάτι, έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ο χώρος. Και ο πλέον σωστός τρόπος που σκεφτήκαμε και είχα την εντολή από τον Παναγιώτατο και την ευλογία να κάνω είναι να αναβιώσουμε το μοναστήρι. Αφού λοιπόν είναι κλειστή η σχολή και είναι ανοιχτό το μοναστήρι, ας γίνει μοναστήρι. Έτσι. Μοναστήρι γίνεται όχι μόνο με έναν ηγούμενο, αλλά και με μια αδερφότητα. Και έτσι, αφού πήρα την άδεια και την ευλογία του Παναγιώτατου, νομίζω αυτή η ευλογία του πραγματικά ήταν από το βάθη της καρδιάς του, γιατί έπιασε η ευχή και η ευλογία του. Και έτσι συγκεντρώθηκαν μερικοί πατέρες, όλα παιδιά τα οποία είναι κυρίως εξ Ελλάδος, μόνο ένας είναι Κωνσταντινοπολίτης εξ αυτών, νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, τα οποία έχουν αγάπη για την Εκκλησία και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εγκατέλειψαν τους φίλους τους, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα όχι στο Πατριαρχείο το οποίο είναι πιο λαμπρό και πιο ελκυστικό για διακονία για οποιονδήποτε νέο, αλλά στη Χάλκη που είναι πιο απομονωμένο, που θέλει πιο πολύ θυσιαστική διάθεση για να πάει κανείς εκεί. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά ήρθαν και αυτή τη στιγμή έχουμε μια αδελφότητα, είμαστε 5 εμού συμπεριλαμβανομένου, συν άλλους 2 πατέρες τους οποίους τους στείλαμε, κάναμε και εξαγωγή αυτή την αδελφότητά μας, κληρικούς. Έναν τον στείλαμε και έγινε κληρικός στο Βέλγιο, είναι ο πατήρ Φιλάδελφος και πρέπει να σας πω ότι και ένας άλλος από τους δοκίμους μας χειροτονήθηκε στο Λονδίνο πρόσφατα και έλαβε το όνομα Ευγένιος. Λοιπόν, είμαστε 4 πατέρες και ένας εγώ 5 συν άλλους 2 που τους στείλαμε στο εξωτερικό και διακονούν. Θέλω να πω ότι η απόφασή μας είναι να δραστηριοποιηθεί ο χώρος αυτός μέσα στα επιτρεπόμενα και νόμιμα πλαίσια, για να μην παραβιάζονται και οι νόμοι της χώρας. Βέβαια. Πέραν όμως του μοναστικού χαρακτήρα, αρχίσαμε και άλλες δραστηριότητες. Φιλοξενούμε συνέδρια για να δώσουμε, για να θυμίσουμε ξανά τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του χώρου, έτσι, για να ζωντανέψει και αυτό με έναν έμεσο τρόπο, αφού δεν μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί με την επαναλειτουργία της σχολής. Φιλοξενούμε συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακά, συναυλίες ελληνοτουρκικής μουσικής και μάλιστα συνδυασμένες με ένα συνέδριο μουσικολογικό. Αρχίσαμε τις εκδόσεις. Για πρώτη φορά η Θεολογική Σχολή της Χάρτης έχει εκδόσεις. Εκδώσαμε 3 βιβλία. Θαυμάσαι. Εκδώσαμε ένα διπλό CD με βυζαντινή μουσική. Όπως την ψάλουν οι απόφοιτοι της Χάλκης. Πλησιάσαμε τους αποφοίτους της Χάλκης, οι οποίοι είναι εν ζωή σήμερα. Τους βάλαμε να μας ψάλουν. Τους ηχογραφήσαμε μεταξύ αυτών και τον Πατριάρχη. Και το εκδώσαμε σε ένα διπλό άλμπουμ CD. Βγάλαμε ένα DVD με μια ταινία, όχι για την ιστορία αυτή τη φορά της Θεολογικής Σχολής, γιατί την ιστορία την έχουν όλοι ακούσει και μπορούν να την πούν. Αλλά τολμήσαμε το άλλο, να οραματιστούμε το μέλλον της Χάλκης. Να μιλήσουμε πώς σκεφτόμαστε εμείς το μέλλον. Όλα αυτά είναι μια, έτσι, μια πρώτη επιλογή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων στα οποία έχουμε δώσει προτεραιότητα και συν άλλες 2 δραστηριότητες, αν μου επιτρέπετε, είναι πρώτον η βιβλιοθήκη και η προβολή της βιβλιοθήκης. Έτσι, λοιπόν,
για κάντε μου την ερώτηση, γιατί πολύ μιλάω. Έχετε αναπτύξει αρκετά τη βιβλιοθήκη που υπήρχε στην ιστορική σχολή. Έτσι, δύο λόγια πείτε μας γι' αυτό. Όπως και για την εξωστρέφεια, θέλω να μου πείτε. Η βιβλιοθήκη μας είναι το καμάρι μας. Είναι ο θησαυρός μας. Και θέλαμε το θησαυρό αυτό να τον αξιοποιήσουμε, να τον οργανώσουμε και να τον προβάλλουμε. Και σε αυτό στάθηκε στο πλευρό μας ένας μεγάλος χορηγός και είναι ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ ανέλαβε εξ υπαρχής όλα τα έξοδα που χρειάστηκαν για την μηχανοργάνωση, για την ηλεκτρονική καταλογογράφηση και το μεγάλο στοίχημα, το οποίο το ξεκινάμε ήδη και αρχίζει και εφαρμόζεται, είναι η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των βιβλίων, ώστε αυτά να βγουν μετά στην ιστοσελίδα την επίσημη της σχολής και να μπορεί ο καθένας, όχι απλά να μπαίνει στον κατάλογο της θεολογικής σχολής και να βλέπει τι υπάρχει, αλλά και να τα ξεφυλίζει ακόμα στην οθόνη του σπιτιού του τα βιβλία μας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και το πραγματοποιούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αυτό. Και όπως είπατε και εσείς, η εξωστρέφεια είναι το μόνο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό και απλωθήκαμε και χρησιμοποιήσαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς, εκεί ήθελα να αναφερθώ. Ναι. Είδατε, τελικά σας προλαμβάνω. Μας προλαμβάνετε, ναι. Δεν μπορούμε να... Σεβασμιότατε, για να μην σας κουράσουμε όλοι, γιατί γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, θα θέλαμε να μας μιλήσετε και για τη Μητρόπολη Προύσης, στην οποία σας όρισε η Μητέρα Εκκλησία να διακονήσετε και το βλέπουμε όλοι μας αυτό και αναφέρομαι στη δημιουργικότητά σας, στο λόγο σας και στην ελπίδα που έχετε, την έννοια αυτή που σας χαρίζει και ο Άγιος που φέρετε το όνομά του. Τι σημαίνει για εσάς, εκτός από τη διακονία σας, το λόφο της ελπίδος, η ιστορική αυτή Μητρόπολη? Η δραστηριοποίηση μου στην Μητρόπολη Προύσης οφείλεται καταρχήν στο παράδειγμα του Πατριάρχου μας. Ο Πατριάρχης μας από την πρώτη στιγμή της αναρρίσεως του στον Οικουμενικό Θρόνο, μία από τις προτεραιότητες που έδωσε ήταν η αναβίωση των προσκυνημάτων της Ανατολής, της Μικρασίας, του Πόντου, της Ιωνίας, της Βυθινίας, της Καπαδοκίας. Λοιπόν, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είχαν μείνει στις συνειδήσεις της Ρωμιοσύνης ως μια τραυματική περιοχή που δεν τολμούσε κανείς να την αγγίξει ούτε καν να αναφερθεί, ο Πατριάρχης ήταν αυτός που άνοιξε για πρώτη φορά το δρόμο, είτε με τις λειτουργίες στα Μοίρα, μετά στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στην Καπαδοκία, στην Παναγία της Σουμελά και σε άλλα προσκυνήματα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα για μας τους νεότερους αρχιερείς, που είμαστε πνευματικά του παιδιά, να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Και το πρώτο εξάμηνο της προαγωγής μου σε Μητροπολίτη Προύσης, που δεν είχα τα καθήκοντα ακόμα, δεν είχα διοριστεί στη θεολογική σχολή της Κάλκης, έδωσα όλη μου την ενεργητικότητα στο να κάνουμε κάτι στην Προύσα. Με τις ακολουθίες, με όλα αυτά που είδαμε και... Και πραγματικά ο Θεός μας ευλόγησε και βρέθηκαν χρήματα σε πολύ δύσκολη εποχή με την οικονομική κρίση. Βρέθηκαν τα χρήματα και αγοράσαμε δύο Βυζαντινούς ναούς στη Μητρόπολη Προύσης. Είναι ο ναός των ταξιαρχών της Υγής, που είναι ναός Βυζαντινός του 9ου αιώνα. Είναι ένα πολύ ιστορικό, πολύ σημαντικό μνημείο για τη Ρωμιοσύνη και ένα προσκύνημα το οποίο πραγματικά είναι αξεπέραστο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό μνημείο που είναι ο δεύτερος ναός, η Παναγία, η Παντοβασίλισσα, στην Τρίγλια, στην Παλαιά Τρίγλια. Αυτός ο ναός, όπως ξέρετε, υπάρχει και ένας ναός αντίγραφος στην Αθήνα, όπου πήγε η εικόνα, την πήραν οι πρόσφυγες και πήγανε στην Αθήνα και χτίσαν άλλον ένα ναό, Παναγία Παντοβασίλισσα, στη Ραφίνα. Και η άλλη μισή είναι στη Νέα Τρίγλια, στη Χαλκιδική. Οι Τριγλιανοί έχουν μοιραστεί σε δύο. Αυτή είναι μια άλλη δραστηριότητα, την οποία επειδή την είχα ξεκινήσει στο πρώτο εξάμεινο της αρχιερατικής μου διακονίας, τη συνέχισα όμως παράλληλα με τα καθήκοντά μου στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και σήμερα έχουμε κάνει μια ενορία στην Προύσα. Κάθε μήνα πηγαίνει ένας ιερεύς ρωσομαθής από την Κωνσταντινούπολη και λειτουργεί για τους 1000 περίπου Ορθοδόξους της Προύσας και της περιοχής μέχρι να βρούμε τα χρήματα και να αναστηλώσουμε τις δύο εκκλησίες οι οποίες είναι ακόμα σε ερυπώδη κατάσταση. Μάλιστα.
Σεβασμιότατε, θα θέλαμε εκ βάθους καρδίας να σας ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά και η Ερμιόνη Αδαμίδου και ο ηχολήπτης μας, ο πατήρ Χρυσόστομος, για όλα αυτά που μας προσφέρατε σήμερα με το λόγο σας. Ένα λόγο ελπίδος, οράματος και προσκλήσεως ταυτόχρονα να γνωρίσουμε τόπους ιστορίας, ορθοδοξίας, προσφοράς και πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή και θα ήθελα να διαβεβαιώσω και εσάς και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές σας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πορεύεται. Σαν και εσάς, πορευθέντες είναι ο τίτλος της εκπομπής σας, και όταν πορεύεσαι, όχι απλά προσεγγίζεις καινούργια πράγματα, καινούργια πρόσωπα, καινούργιες καταστάσεις, αλλά φέρεις και ένα βαρύ φορτίο για να θρέψεις, για να φωτίσεις και να μοιράσεις τα πρόσωπα τα οποία συναντάς. Σε αυτή την πορεία μας, την κοινή μας πορεία, είμαστε μαζί και σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να μοιραστώ με τους ακροατές σας τις εμπειρίες μας και τις προσπάθειες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας. Την ευχή σας. Χαίρετε. Τα ψηλή βροχή και στα τα ταύλα μπορά βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα απ' το γέντι κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Τα ταύλα και νυχώρι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Πιστεύω ότι ήταν, Ερμιόνη και φίλοι ακροατές, ότι καλύτερο να ακούσουμε όλα αυτά που μάθαμε σήμερα από τον Άγιο Προύσης, ο οποίος μας μετέφερε νοερά στην Χάλκη. Ακριβώς. Μας όρισε όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα που έχει
για αυτό το μέλλον της θεολογικής σχολής και της μονής, και μας μίλησε μονής. Ανθρώπινα. Μας μίλησε ανθρώπινα, μας μίλησε τόσο όμορφα, ώστε κατανοήσαμε, πιστεύω, όλο αυτό το μέγεθος που κρύβεται μέσα σε αυτή την θεολογική σχολή. Ακριβώς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ πέρα να ανανεώσουμε την επικοινωνία μας, πρώτο Θεός για την ερχόμενη Δευτέρα, Ερμιώνη, για τον επόμενο μας προορισμό που θα είναι μέσα στην Τουρκία, η πόλη της Σμύρνης. Ως την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες, η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιώνη Αδαμίδου.